ίσως το πιο ανεξερεύνητο νησί των Κυκλάδων. Απόκρινα βράχια, μυστηριακή ενδοχώρα, πανέμορφα αρχοντικά. Σίκινος. Η χώρα του νησιού είναι καλά κρυμμένη, για να εντυπωσιάζει κάθε φορά τον επισκέπτη. Από το λιμάνι ξεκινά ένας ανηφορικός δρόμος που καταλήγει στα δύο και μοναδικά χωριά του νησιού. Είναι σκαρφαλωμένα σε δύο αντικριστές πλαγιές. Το όνομα του πρώτου, χωριό. Το δεύτερο, κάστρο. Και τα δύο μαζί αποτελούν τη χώρα του νησιού. Ένας αληθινός λαβύρινθος από δρομάκια, στενές ανηφόρες, κατηφόρες, πεζούλια, περάσματα και κρυφές γωνίες. Ανθισμένα παρτέρια και φρεσκοαδροστομένα σκαλάκια, αλλά και πολύχρωμες πόρτες, ζωντανές αποδείξεις της δράσης που υπάρχει στο νησί. Το κάστρο είναι χτισμένο στο χείλος του γκρεμού, 280 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ένας οχυρωμένος οικισμός του 15ου αιώνα. Το ιδιαίτερο είναι ότι κάποια στιγμή, ενώ είχε αρχίσει να καταστρέφεται το χωριό, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι, ξένοι, Ευρωπαίοι, αλλά και Έλληνες και πατριώτες από εδώ, από την Αθήνα, οι οποίοι άρχισαν να ανακαινίζουν τα παλιά σπίτια, να τα αναστηλώνουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Αυτά τα σπίτια τηρούν δύο απλούς κανόνες, απλότητα και αρχοντιά. Τα υλικά είναι όλα παρμένα από την κυκλαδίτικη φύση. Αυτά τα άσπρα κυκλαδίτικα σπιτάκια κρύβουν όμως και σοφία πολλών ετών. Τα σπίτια εδώ δεν σχηματίζουν αυστηρές γωνίες, γιατί ο αέρας των Κυκλάδων είναι δυνατός, όπως και τώρα, και πρέπει να γλιστράει και να μην κάνει θορύβους. Μαγαζάκια, αυλές σπιτιών, όλα στο δρόμο σου. Ένα ποτήρι ούζο το βρίσκεις απλά και χωρίς σκόπο. Δεν έχεις όμως την ίδια τύχη με το νερό. Οι κάτοικοι στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά έχουν προνοήσει και τα πάντα. Το νερό της βροχής φεύγει κατευθείαν από την ταράτσα και πηγαίνει στη στέρνα. Σήμερα οι 260 άνθρωποι που ζουν στο νησί έχουν μάθει να αγαπούν την απομόνωση και να την αποκαλούν διαφορετικά. Γαλήνη, ας πούμε. Η θάλασσα για αυτούς δεν τους χωρίζει από τον υπόλοιπο κόσμο, τους ενώνει. Μάλιστα έχουν βρει τρόπους για να συμβαδίζουν με την τεχνολογία και σας πληροφορώ δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από ένα κάτοικο μιας μεγαλούπολης. Είναι το πρώτο Wi-Fi νησί σε όλη την Ελλάδα. Σε όποιο σημείο του νησιού και αν βρίσκεσαι, μπορείς να συνδεθείς στο ίντερνετ. Η εκκλησία της Παντάνασσας μπορεί να μοιάζει με τις άλλες κυκλαδίτικες. Οι παπάδες όμως είναι διαφορετικοί. Ο παπάς Σπύρος, αφού έζησε την κοσμική ζωή, αποφάσισε να αλλάξει πλεύση. Η σίκηνος για αυτόν είναι πιο κοντά στο Θεό. Έχω έρθει το 1978 εδώ. Ήρθα εδώ σαν αστυνομικός, ήμουν στην αστυνομία. Και ήρθα να υπηρετήσω. Βέβαια, έχω ταξιδέψει και στα καράβια, έχω γυρίσει 36 κράτη. Μετά, όταν έφυγα, παραιτήθηκα από τα καράβια, γιατί δεν μ' άρεσε έτσι αυτή η ζωή του ναυτικού. Και ο Παπαθοδωρής όμως, στις μεγάλες γιορτές τραγουδά, παίζει βιολί και μαγεύει ντόπιους και επισκέπτες. Ακολουθώντας το ανηφορικό μονοπάτι από το κάστρο, φτάνει στο μοναστήρι της Χρυσοπηγής. Έρημο και άδειο από το 1834, το γυναικείο μοναστήρι ήταν από το 1690 που χτίστηκε το ίστατο οχυρό των κατοίκων από τις αρπαγές και τις λαϊλασίες.
Ούτε όμως η ξύλινη πόρτα, ούτε η ψηλή τύχη, ούτε και οι δεήσεις των πιστών εμπόδιζαν τους πειρατές, αυτούς που ερήμωσαν πολλές φορές στο νησί. Περπατώντας λίγο έξω από τη χώρα, βρεθήκαμε στην αρχαία Σίκινο. Εκεί βρίσκεται το πιο ιδιαίτερο και ενδιαφέρον μνημείο της Σικίνου. Μέσα στην άγρια φύση της νησιωτικής ενδοχώρας, ο ναός της Επισκοπής στέκεται ακόμη σιωπηλός και ενηγματικός. Αρχικά είχε θεωρηθεί ναός του Πυθίου Απόλλωνα. Όμως το οικοδόμημα αυτό με τις υπόγειες θολωτές κρύπτες έχει τον αρχιτεκτονικό τύπο των ρωμαϊκών μαυσολίων. Πρόκειται για ένα ταφικό μνημείο του 3ου μετά Χριστόν αιώνα. Αιώνες αργότερα, το 17ο συγκεκριμένα, μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία. Το μνημείο στέκει όρθιο μέχρι και τις μέρες μας, με ευδιάκριτα τα σημάδια των εποχών που του έδωσαν αυτή την τόσο μοναδική μορφή του. Είναι ένας ναός ο οποίος έφτασε στις μέρες μας και είναι στέκεται στα πόδια του μετά από 2.500 χρόνια περίπου. Και δυστυχώς, με λύπη μου το λέω, θα το δούμε στις μέρες μας να καταραίει από έλλειψη ενδιαφέροντος των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Αρχαιολογίας και των εφοριών. Η Σίκινος θα σου δώσει αυτό που δεν θα βρει στα άλλα Κυκλαδονήσια. Γαλήνη, ομορφιά, αρχοντιά αλλά και ζεστασιά. Σε λίγες μόνο ώρες γίνεσαι μια παρέα με όλο το νησί.